καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε για ακόμη ένα βράδυ εδώ στο Νέα Σμύρνη TV, nstv.gr, καθώς nstv live. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Εδώ είμαστε κάθε Τετάρτη στις 9, Peaky Blinders. Και φυσικά δεν είμαι μόνη μου, βλέπετε ήδη από τις οθόνες σας, όπου και αν βρίσκεστε, ότι η σημερινή εκπομπή θα αφιερωθεί σε ένα πρόσωπο το οποίο ήταν να το έχουμε την περασμένη Τετάρτη, αλλά καλό αργά παρά ποτέ. Να καλησπερίσουμε λοιπόν τη Μαρία Πατζίδη, τη βουλευτή Αλφα Ανατολικής Αττικής από το Μέρα 25. Καλησπέρα Μαρία μου. Καλησπέρα Ιωάννα μου, μου επιτρέπεις το ελληνικό. Εννοείται. Εγώ όμως θα μιλάω στον πληθυντικό, για λόγους ευγενίας εννοείται. Και όχι λόγω ηλικίας, οπότε για να το αρχίσουμε έτσι και σωστά δημοσιογραφικά, για να μην πέσουν το πειρά. Ελπίζω να είστε καλά, κυρία Πατζίδη, και να πηγαίνουν τα πράγματα κάπως καλά. Είστε στη Βουλή, από ό,τι μας είπατε και off-air. Σωστά, ναι, είμαστε ακόμα εδώ. Γενικότερα, είναι από πού μπορούμε να ξεκινήσουμε, από πώς το βλέπουμε, αν είναι σωστά τα πράγματα ή αν είναι καλά τα πράγματα. Πολύ σωστά. Όμως πριν μπούμε στα βαθιά, να πω σε όσους μας παρακολουθείτε ότι μπορείτε φυσικά να σχολιάζετε μέσα από το κανάλι του NSTV, επώνυμα πάντα, με το Facebook, και είμαστε εδώ με την κυρία Μαρία Πατζίδη για να σας απαντήσουμε, να σας απαντήσει για οτιδήποτε επιθυμείτε, με ευπρέπεια πάντα, σας το τονίζω, γιατί προσωπικά σαν δημοσιογράφος προστατεύεται πάντα ο καλεσμένος και πρέπει. Αυτό που θέλω, από εκεί που θέλω να αρχίσω, είναι σιγά σιγά για να πάμε στα της επικαιρότητας, και ρίχνοντας μια ματιά στο βιογραφικό σας, βλέπω ότι πριν την πολιτική σας ενασχόληση δραστηριοποιηθήκατε έντονα στον ιδιωτικό τομέα. Θα ήθελα να μας πείτε τι σας ενέπνευσε περισσότερο να ασχοληθείτε με την πολιτική σε μια νεαρή ακόμη ηλικία, αλλά και τους λόγους που σας όθηκαν να γίνετε μέλος ενός νεοσύστατου κόμματος όπως το Μέρα 25. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Έχω ποντιακή καταγωγή. Από τα 18 μου έτη ξεκίνησα να ασχοληθώ. Επί 11 συναπτά χρόνια πριν την ενασχόλησή μου με την πολιτική, έχω αρκετές 100 ώρες στο βιογραφικό μου. Παράλληλα με τις σπουδές που έκανα στα ΔΕΗ, που έχω σπουδάσει στην διοίκηση, γενικότερα μπορώ να σας πω για ποιο λόγο ουσιαστικά παρακινήθηκα να ασχοληθώ τόσο νεαρή ηλικία. Είναι ότι προσλαμβάνουσε από μετερίζει του καθενός, το δικό μου τουλάχιστον, ήταν ότι είμαι ένα παιδί της κρίσης. Με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έχει πλειονότητα δυστυχώς στις νεολαίες μας, τα οποία είναι ή επιλέγεις να μείνεις σε αυτή τη χώρα ή επιλέγεις να φύγεις στο brain drain, το φαινόμενο αυτό. Οπότε είχα δει από ανθρώπους που υπήρχαν στον ίδιο εργασιακό κλάδο μαζί μου, έμπορο υπάλληλος ήμουνα, πολίτες εταιρείες και υπάλληλους γραφείους. Οπότε μπορούσα να δω την κοινωνία από τη βάση της. Εκεί αναγνωρίζω τα προβλήματα υπάρχουν, πόσο σημαντικά είναι στην νεολαία, γιατί τελικά υπάρχει αυτό το πρόβλημα ότι μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Το 2015, στα 25 μου, που ακόμη δεν είχα και τη δυνατότητα να συμμετέχω στις εκλογές, βέβαια δεν προερχόμουν και από κάποιο χώρο, δηλαδή δεν ήμουν σε κάποιο κόμμα πριν, ως μέλος ενεργό, υπήρχε μια δυνατότητα. Δηλαδή, πιστέψαμε όλοι
ότι το 62% του όχι θα μπορέσει να λειτουργήσει και να μην έρθουν όλα αυτά τα μέτρα λιτότητας που είχαν και με την ΣΥΡΙΖΑ τελικά. Οπότε ο Γιάννης Βαρουφάκης εκεί λειτουργήσε ως καταλήτης, ανακαλύπτοντας μετέπειτα το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη. Είχα έτσι παρασυρθεί, να το πω, πολιτικά, ότι μπορώ να συμμετέχω ως ενεργό μέλος. Εκεί είχα τη δυνατότητα από τα στελέχη του κόμματος να μου κάνουν αυτή την πολύ σημαντική πρόταση, το να είμαι υποψήφια, και βρέθηκα στην πολιτική. Έχω προσλαμβάνουσες, θεωρώ, που μπορούν να μετρησουθούν στην πραγματικότητα, γιατί η πραγματικότητα, δηλαδή αυτό που πιστεύω εγώ, είναι ότι το θέμα είναι πόσο είναι εφικτό κάτι. Και οι λύσεις του Γιάννη Μαρουφάκη, οι οποίες είναι προσωλημένες, είναι εφικτές. Και μπορώ να σας αναλύσω και αργότερα τι θέλω να πω αυτό. Μάλιστα. Θα μείνω σε ένα σημείο που είπες ότι δεν προέρχεσαι από κάποια πολιτική οικογένεια, οπότε και δεν υπήρχε από μικρή εντός εισαγωγικών τύπου σπίτι, οικογένεια, το ερέθισμα, το πολιτικό, υπό την έννοια ότι καθόμαστε σε ένα τραπέζι πολιτικοί γονείς και μιλάμε ακατάπαυστα για αυτά τα ζητήματα. Θα ήθελα να το συνδέσω λίγο με τα γεγονότα που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα, τόσο με αφορμή τις δηλώσεις της κυρίας Μπεκατόρου, όσο και μετά το ξέσπασμα που συνέβη στον καλλιτεχνικό χώρο. Αν εσείς, σαν Μαρία, έχετε υποστεί είτε για τις ιδεολογίες σας, είτε για τη φυλετική ταυτότητα, κάποιο είδους bullying, είτε κάποια παρενόχληση ή κακοποίηση, όχι απαραίτητα σεξουαλική, αλλά ψυχική, η οποία είναι εξίσου πολύ σημαντική. Στα χρόνια της κρίσης, όποιος έχει εργαστεί και ξέρει πώς πραγματικά η απολύση σε μια εταιρεία ήταν μια και ο οποίος δεν έκανε αυτά που ζητούσαν, δηλαδή αυτό που θα ζητούσε ο εργάστη διευθυντής, το μεγάλο κεφάλαιο, όπως το λέγαμε, σε μια πιο πολιτική εξήγηση, δεν είχε, δηλαδή είχε δύο επιλογές. Η μία επιλογή ήταν να απολυθείς, ήταν να παραμείνεις πολλές φορές και να ανέχεις συμπεριφορές. Συμπεριφορές αυτές είχαν σε πάρα πολλές εμφάνσεις και ηλεκτρική βία και ψυχολογική. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πλέον πίσω από το δάχτυλό μας. Η κοινωνία δεν είναι ακόμη έτοιμη, αλλά θεωρώ ότι μετά το κίνημα του MeToo και ειδικά σε έναν προβλημένο χώρο όπως είναι ο χώρος του θεάτρου, ότι ίσως είναι μια καλή αφετηρία για να ξεκινήσει, δηλαδή να σταματήσει η πατριαρχία σε όλα τα επίπεδα. Να βγουν οι καταγγέλλοντες, άντρες και γυναίκες, και να μιλήσουν γι' αυτό. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι ποιος θεσμικός ρόλος, είμαστε εδώ για να τους στηρίξουμε. Να βγουν, να μιλήσουν, να σπάσει σιωπή και να μην υπάρχει υποτίμηση της γυναίκας σε κανένα επίπεδο. Βλέπουμε όμως ότι ξεσπάει και ένας φαύλος κύκλος, όπου θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πολύ εμπλεκόμενοι, υψηλά υφιστάμενοι. Οπότε το ζήτημα, αν ξεσπάσει στο πολιτικό σύστημα, εκεί πώς αντιμετωπίζεται? Για να μπορούμε να, δεν μπορούμε να έχουμε από τώρα μια πρόβλεψη για κάτι που δεν έχει συμβεί. Αλλά μπορούμε να πάρουμε ένα παραδειγματιστούμε όμως από άλλες περιπτώσεις. Εμείς ως Μέρα 25 είχαμε μια τέτοια καταγγελία από έναν επώνυμο, δηλαδή ήταν αρκετά επώνυμος ο συνθέτης, τέλος πάντων,
Και αυτό που κάναμε ήταν να μην συνεχίσει τέλος πάντων να είναι μέλος μας. Αυτό θα έπρεπε να κάνει και ο Υπουργός Πολιτισμού με τον εργάζεται καλλιτεχνικό διευθυντή. Και όχι να σημειώνει και να λέει ότι δεν ήξερε και δεν γνώριζε. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να το δει λίγο πιο σοβαρά, γιατί έχει πάρα πολλές επιπτώσεις στην κοινωνία και βλέπουμε ότι τελικά δεν συνέβησαν τα γεγονότα τουλάχιστον, δεν δείχνουν κάτι. Μάλιστα. Θέλω να σας πάω στην πανδημία, η οποία από τον περσινό Δεκέμβριο μας έχει ζημιώσει ηθικά, κοινωνικά, εργασιακά, σε όλους τους χώρους, εντός και εκτός. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε πώς σας έχει φανεί η διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση έως σήμερα γενικά, αλλά και ειδικότερα στα εργασιακά, που ξέρω ότι στο Μέρα 25 τα παρακολουθείτε στενά και με θέρμη. Θα ξεκινήσω από το πρώτο lockdown, που καλύπτει όλη η πλειονότητα τέλος πάντων των κατοίκων αυτής της χώρας. Λειτουργήσε με πάρα πολύ σωστό τρόπο, δηλαδή άκουσε πιστά τις οδηγίες των υλικών, αλλά εμείς ζητούσαμε από την αρχή, από το πρώτο lockdown, να υπάρχουν κάποια μέτρα. Αυτά τα μέτρα δεν τα είδαν. Αυτό σημαίνει πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, σημαίνει rapid test, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία μετά θα ωφελούσε την κοινωνία με τους εμβολιασμούς. Αυτά δεν έχουν συμβεί. Και αυτό έχει ένα αποτέλεσμα να μιλάμε για ακολουθίες της κυβέρνησης, παλαινοδίες σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό έχει ένα αντίκτυπο γενικότερα. Επιλέγει έναν ολισθηρό δρόμο. Δηλαδή, με πρόσημα την πανδημία, υπάρχουν πράγματα, νομοσχέδια τα οποία περνάνε εν μία νυχτή στη Βουλή. Και αυτό είναι απαράδεκτο και όχι μόνο πάνω στο θέμα της κοινωνίας, αλλά και στο κοινοβουλευτισμό. Ότι δεν υπάρχει σεβασμός στο κοινοβουλευτισμό. Και είναι ένα μείζον θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούνε και να μην απορρίπτουν προτάσεις της αντιπολίτευσης χωρίς καν να τις εξεργαστούν οι αρμόδιοι υπουργοί. Όσον αφορά τα εργασιακά γενικότερα, εκτός από τις νοσοκομειακές παροχές, τους άλλους κλάδους, τις βοήθειες, τις παροχές μέσα από χρηματικές απολαβές που δεν έρχονται, τους επιχειρηματίες που εξισώνονται πολλές φορές με τους υπάλληλους, ενώ έχουν μαγαζιά να συντηρούν. Υπάρχει κάποιο σχέδιο το οποίο έχει προταθεί από το Μέρα 25 και το οποίο δεν έχουμε δει να λαμβάνεται σοβαρά την κυβέρνηση. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό θα σας πω, η εξαιρεταία πρωταβολή. Δεν είναι δυνατόν όταν, δεν είναι ότι στη συγκεκριμένη φάση που βρισκόμαστε υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας, υπάρχει πιθανότητα πτώχευσης. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Οπότε, ας πούμε, ένα πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό, μετά η πρωταβολή φόρου. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργείς με αυτό το σκεπτικό εν μέσω πανδημίας και να ζητάς προκαταβολή φόρου του 20 με βάση το 19. Αυτό δεν θα συνέβαινε. Και συγχρόνως έχουμε μια ύφεση 10% που έχει βγει από εφημερίδα της Γερμανίας εχθές συγκεκριμένα και υπάρχει και αναπτυμένη στο διαδίκτυο, την οποία μπορείτε να δείτε, ότι επαληθεύεται τελικά ό,τι είπε ο γραμματέας μας από το βήμα της Βουλής, που τότε λέγανε ότι απλά ο Βαρουφάκης δεν έχει κάνει σωστές προβλέψεις, ότι δεν γνωρίζει τα δεδομένα, αλλά τελικά επαληθεύτηκε και δυστυχώς επαληθεύτηκε. Γιατί αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι θετικό για την κοινωνία. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να εξετάσει σε όλα τα επίπεδα η κυβέρνηση. Το πώς λειτουργεί στα εργασιακά. Θέλει αυτή τη στιγμή θέλει να φέρει ένα νομοσχέδιο το οποίο θα αφορά τις υπερορίες,
και επίσης πλέον δεν θα υπάρχουν, ή γενικότερα στο Σύρι Ψαρίδι. Να σας ρωτήσω κάτι. Μου είπατε πριν για την πρόσληψη γιατρών και τα rapid test ότι δεν επαρκούν. Ωστόσο, είδαμε την περασμένη εβδομάδα. Μου είπατε πριν για την μειωμένη πρόσληψη ιατρικού προσωπικού, αλλά και για, για τα rapid test ότι δεν υπάρχουν, δεν επαρκούν. Ωστόσο, είδαμε και την περασμένη... Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Συγγνώμη, εγώ έχω κάνει περίπου 5-6 τεστ μέχρι στιγμής, αν θυμάμαι καλά. Αυτά ενσωματώνονται σε ένα κουβά. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μιλάμε, οπότε θα πρέπει να τα ξεχωρίσουμε, γιατί καταλαβαίνω την ερώτηση πρωτού μου την πείτε, ότι τα νούμερα είναι αμήλικτα, λένε για τόσα τεστ. Δεν είναι σημασία μόνο του τεστ. Το θέμα είναι πόσο έχει κάνει ο κάθε άνθρωπος. Αν έχω κάνει εγώ 20, και τελικά ο διπλανός μου δεν έχει κάνει κανένα, και έχει περάσει και έχει κολλήσει, και υπάρχει ένας φαύλος κύκλος πάνω σε αυτό, θα πρέπει να είναι δύο διαφορετικά θέματα και να πρέπει να εξετάσει η κυβέρνηση. Δεν μιλάμε για rapid test επειδή ξαφνικά ξέρουμε κάτι παραπάνω, είμαστε ανήκουμε στο ιατρικό προσωπικό της χώρας. Είναι εκ των ουκάνε. Δηλαδή είναι εντελώς απαραίτητα κάποια πράγματα να συμβούν. Αλλιώς δεν θα έχει αποτελεσματικότητα και θα λειτουργεί με ημίμετρα. Όσον αφορά τους εμβολιασμούς, πού έχουμε φτάσει, πού θα φτάσουμε, μέχρι πότε θα γίνουν όλα αυτά. Είναι σημαντικά θέματα που θα πρέπει να επιληθούν τώρα, αν θέλουμε να τελειώσουμε με την πανδημία. Απλά ήθελα να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι είναι μόνο λανθασμένες τακτικές της κυβέρνησης, διότι όπως είδαμε σε δημοσίευμα την περασμένη εβδομάδα και μάλιστα το αναφέραμε και εδώ στην εκπομπή, βγήκε το Ευρωκοινοβούλιο και ζήτησε συγγνώμη γιατί δεν υπέγραψαν σύντομα ώστε να σταλούν rapid test και, και οι εμβολιασμοί στις εκάστοτε χώρες και γι' αυτό το λόγο είμαστε τόσο πίσω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Αυτό το έχουμε τονίσει και εμείς και υπάρχει ένα φιάσκο με όλο αυτό το εμβολιασμό. Και θα πρέπει να εξετάσουμε και να δούμε και εμβόλια που έχουν εκδηθεί τελικά. Τι θα γίνει, ας πούμε, η Γερμανία παίρνει μόνη της το Sputnik. Τι γίνεται, γιατί επιλέγει μια τόσο μεγάλη χώρα υπερδύναμη, ας πούμε, της Ευρώπης να το κάνει. Θα πρέπει να εξεταστούν όλα αυτά τα θέματα. Ότι η Ευρώπη είναι κατώτερη των περιστάσεων, αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε τονίσει και εμείς πάρα πολλές φορές και από το Βήμα και έχουμε αναλύσει πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει. Αλλά αυτό όμως, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να περάσουν σχέδια για την υγεία, είτε για την παιδεία, είτε για την εργασία. Χωρίς να υπάρχει ένας ανάλογος, ας πούμε, δεν υπάρχει διαβούλευση, δεν υπάρχουν χωρίς, δεν υπάρχουν πράγματα τα οποία συμβαίνουν ούτως ή άλλως στον κοινό βουλευτισμό. Δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε το μέρα 25 και το ανακάλυψε ξαφνικά. Και μιας και που μου δίνετε την πάσα για την παιδεία, φυσικά και θα ρωτήσω ποια είναι η άποψη του κόμματος, αλλά και η προσωπική φυσικά, που φαντάζομαι ταυτίζεται είτε απόλυτα είτε μπορεί και να μην ταυτίζεται καμιά φορά για το επερχόμενο νομοσχέδιο όσον αφορά την παιδεία, για το νομοσχέδιο μάλλον όσον αφορά την παιδεία και ιδιαίτερα την προστασία της ασφάλειας στο πανεπιστήμιο και στα πανεπιστήμια τα οποία θέλουν να θεσπιστούν. 1,5 χρόνο πριν ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, με την παρανοχωσία από το Δήμα της Βουλής, έλεγε ότι κινδυνολογούν όσοι μιλάνε όσοι μιλούν για αστυνόμους στα πανεπιστήμια, ότι θα μπαίνουν όποια στιγμή θέλουν. 1,5 χρόνο τελικά μετά, κάτι που δεν έχει πάθει σε καμία δημοκρατική χώρα, σε δυτικές χώρες, όπως είναι οι ευρωπαϊκές, να υπάρχει Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μαζί με την Υπουργό Παιδείας και να νομοθετούν ένα νομοσχέδιο, το οποίο ζητάει να μπαίνει οποιαδήποτε στιγμή να μπαίνουν τα ΜΑΤ μέσα στο πανεπιστήμιο, η σπουδάζουσα νεολαία άντρα. Το νομοσχέδιο αυτό θα έρθει σε εφαρμογή το Σεπτέμβριο, αλλά δεν καταλαβαίνω τον λόγο της βιασύνης που έχει η συγκεκριμένη κυβέρνηση, αφού είχε όλο τον χρόνο μπροστά της για να το φέρει, αλλά λειτουργεί ως πρόστιμα εδώ η πανδημία για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
επιλέγει έναν ολισθηρό δρόμο. Όχι μόνο προς τα πανεπιστήμια, αλλά και προς την παιδεία γενικότερα και την κοινωνία. Και εδώ πέρα μπορούμε να δούμε λίγο και να αναλύσουμε τη βάση της αγωγής. Όταν μιλάμε για πανελλήνιες, δεν μιλάμε για διεπιστωτικές εξετάσεις. Δηλαδή, είμαι στη σχολή μου και είμαι καλή σε ένα μάθημα, άρα θα περάσω, έχω τη βάση. Μιλάμε για την βάση της αγωγής, δηλαδή επιλέγω τον αριθμό των εισακτέων. Λέω ότι θα είναι 20 άνθρωποι που θα μπουν στην ιατρική και θα είναι οι καλύτεροι. Αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή με το να μεγαλώνει τη βάση είναι να τα πανεπιστήμια, τα περιφερειακά, να απελευθερωποιούνται. Οπότε, όλοι αυτοί που θα δίνανε εκεί πέρα, δεν έχουν και την οικονομική δυνατότητα πρώτον για να πάνε στα πανεπιστήμια τα συγκεκριμένα. Και δεν είναι ότι δεν διαβάζουν ή δεν έχουν. Πέφτουν δηλαδή αυτόματα οι βάσεις. Αυτό που θα έπρεπε να γίνει, θα έπρεπε να γίνει ένας καλύτερος καταμερισμός, κατά την άποψή μας. Και το ζητούμενο, ξέρετε, γιατί δεν υπήρχαν αντιδράσεις μόνο από αριστερά κόμματα που ανήκω. Υπήρχαν αντιδράσεις και τον ίδιο τον κύριο Φορτσάκη, που ήταν Πρίτανης, ήταν βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Από τον κύριο Σπυλιωτόπουλο. Είναι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι άνθρωποι του ΜΕΡΑ25. Και δεν θα γίνουν και ποτέ άνθρωποι του ΜΕΡΑ25. Υπήρχαν αντιδράσεις δηλαδή ακόμα και στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και αναρωτιέται κανείς για ποιο λόγο να υπάρχουν αντιδράσεις από ανθρώπους, από ένα ποσοστό της δεξιάς. Υπάρχουν αντιδράσεις από την κοινωνία, από τους πανεπιστημιακούς, από τη σπουδαίουσα νεολαία. Τελικά η κυβέρνηση νομοθετεί αυτό το νομοσχέδιο. Και εκεί ο γραμματέας είπε συγκεκριμένα από το βήμα πάλι της Βουλής ότι υπάρχουν από τα WikiLeaks κάποια έγγραφα που λένε ότι ο τότε Αμερικάνος πρέσβης ζητούσε να υπάρχει αστυνόμευση, να υπάρχει εξίσωση στο Ελληνικό Κολεγείο και η γραμματική τροπολογία η οποία εξισώνει. Και αν πάτε τώρα και γίνεται αρχιτέκτονας πλέον, υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα. Μιλάω για το Πολυτεχνείο, για το Πανεπιστήμιο του Πολυτεχνείου. Ότι πλέον και είναι και αρχιτέκτονες στα κολέγια. Είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι αφορά μόνο το κλέψη, αλλά αφορά όλη την αφορά όλη την επικράτεια, αφορά όλη την ωραία. Και σύν αυτό, φέτος, στη μέση της χρονιάς, θα μπουν περίπου 25.000-30.000 λιγότερες αυτοί. Και από τα νυχτερινά σχολεία, δηλαδή άνθρωποι που φανταστείτε και εργάζονται και σπουδάζουν και εκεί του σχολείου. Και δεν θα έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν. Και εσύ είναι αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές υπάρχει το επιχείρημα από τους ανθρώπους που νομοθετήσαν ότι ναι, και θα κάνουν, θα τους αφήσουμε αιώνιους φοιτητές. Μα οι αιώνιοι φοιτητές, όποιος επιλέξει τελικά για το θύψη λόγο, να μην τελειώσει στα 4 χρόνια ή στα 5, που τέλος πάντων είναι το. Το όριο, όπως το είχα βάλει η συγκεκριμένη, δεν ενοχλεί και κανένα. Δεν είναι κάτι, δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο κόστος. Και από, αν τελικά η συγκεκριμένη κυβέρνηση, που δεν είναι η πρώτη φορά που είναι η συγκεκριμένη της χώρας, ενδιαφερόνται για σπουδάζουσα νεολαία, όλοι αυτοί οι 500.000 νέοι που φύγανε, και οι περισσότεροι από αυτούς, ήταν πάρα πολύ μορφωμένοι γιατροί. Δεν ξέρετε, γιατροί, ας πούμε, και θα μιλήσω συγκεκριμένα για αυτό που το γνωρίζω, είναι περίπου στο 250.000 στα 6 χρόνια που φοιτούν στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Και γίνονται γιατροί στη Γερμανία. Όλοι αυτοί που τελικά εμείς τους πληρώσαμε, πήγανε, άρα δεν είναι μόνο ηθικό το θέμα. Είναι και πραγματικό. Και δεν έχει δηλαδή όλη αυτή την. Τους επιστήμονες θα βλέπουν και τη χώρα σου. Και έχουν τους έχει Ευρώπη. Η κυβέρνηση λέει ότι το πρώτο σκέλος του νομοσχεδίου αφορά στην καλυτέρευση της ποιότητας του πανεπιστημιακού κλάδου, το οποίο συνάδει κιόλας και με το δεύτερο σκέλος περί της αστυνόμευσης. Πιστεύετε εσείς όμως ότι θέλει να γίνει ενίσχυση του ιδιωτικού
ιατρικού πανεπιστημιακού κλάδου, είστε υπέρ 100% αυτού του επιχειρήματος που τόσοι και τόσοι λένε σχετικά με την ενάντια στην κυβέρνηση και στο νομοσχέδιο που θέλει να εισάγει. Επειδή δεν ακούγεσαι 100% καλά, μπορείτε να επαναλάβετε. Ναι. Η κυβέρνηση λέει ότι το νομοσχέδιο αφορά στην καλυτέρευση της ποιότητας του πανεπιστημιακού κλάδου και για, κατά αυτόν τον τρόπο συνδέεται τόσο το πρώτο σκέλος του νομοσχεδίου, όσο και το δεύτερο. Και εκεί στηρίζει και το δεύτερο, περί της αστυνόμευσης. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε υπέρ της φύλαξης των πανεπιστημίων. Δεν είμαστε υπέρ της αστυνόμευσης. Ούτως άλλως και η προηγούμενη νομοθετική πρωτοβουλία, τέλος πάντων, μπορούσε να είχε τη δυνατότητα, αν συμβεί κάτι όντως πάρα πολύ έντονο, η δυνατότητα να μπει η αστυνομία μέσα. Σε αυτό δεν είναι κανεί κατά. Και δεν είναι κατά στο να υπάρχει μια φύλαξη στο πανεπιστήμιο όπως γίνεται σε όλες τις χώρες. Και δεν υπάρχει αυτό που ισχυρίστηκε η κυρία Κεραμέως, ότι υπάρχει αστυνοκρατία στην Οξφόρδη. Και αυτό το είδαμε ούτως άλλως από το έγγραφο που έστειλε η ίδια η Οξφόρδη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Από εκεί και πέρα, αν θέλουν τόσο πολύ συγκεκριμένη κυβέρνηση, γιατί δεν βάζει βάση εισαγωγή και στα ιδιωτικά κολέγια. Εμείς λέμε το αντίστοιχο, δηλαδή βάλετε βάση εισαγωγή. Αυτό δεν μας απάντησε ποτέ, κυρία Κεραμέως. Για ποιο λόγο δεν μας απάντησε? Δεν μπορούσε να μας δώσει μια σαφή απάντηση από τη στιγμή που βάζει βάση εισαγωγή στα δημόσια, γιατί να μην βάλουμε και στα ιδιωτικά. Να δούμε πόσοι μπορούν τελικά να έχουν αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή δεν μπορούν να λειτουργεί με δύο μέτρα και με δύο σταθμά. Μάλιστα, καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Περνάω σε έναν τομέα που θεωρώ ότι ξέρετε καλά και σε μια περιοχή όπου εκλέγεστε κιόλας. Μιλάω για την Ανατολική Αττική και θα ήθελα να μας πείτε πώς βλέπετε τα εργασιακά αλλά και κοινωνικά προβλήματα στις περιοχές αυτές που εκλέγεστε και σίγουρα τις ξέρετε πολύ καλύτερα από πολλούς από εμάς. Εγώ κατοικώ στο Σαχανές. Η περιφέρεια μου είναι όντως από τις μεγαλύτερες. Φανταστείτε ότι μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη είναι η τρίτη σε πληθυσμό. 560.000 περίπου κατοίκους. Γενικότερα υπάρχουν φοβερές ανισότητες. Η πρώτη είναι ότι ξεκινάει από το Μενίδη και καταλήγει στη Βουλιαγμένης. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο διαφορετικά είναι τα πλαίσια τα οποία θα πρέπει να δουλέψει ένας βουλευτής και να πει συγκεκριμένα ποια είναι τα προβλήματα. Μπορώ να σας πω όμως στις περιοχές που υπάρχουν τα περισσότερα και σε αυτήν κατοικώ κιόλας. Είναι από τα καταστήματα με τις επιστρεπτές προκαταβολές και τις παλινοδίες που είπα προηγουμένως να κλείνουν, να μην υπάρχουν να μην υπάρχουν αθλητικοί χώροι, να μην υπάρχουν σωστές υποδομές. Ακόμα και το πιο απλό πράγμα που μπορεί για εσάς να είναι απλό ή τέλος πάντων στη μεγάλη πλειονότητα είναι ότι δεν υπάρχουν λεωφορεία με μεγάλη συχνότητα. Δηλαδή βλέπεις ένα λεωφορείο και μετά περιμένεις άλλη μία ώρα για να έρθει. Είναι μικρά προβλήματα, αλλά τα οποία είναι δυσλειτουργικά στη ζωή των ανθρώπων. Όσον αφορά το θέμα της ενεργείας, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Το θέμα της ανεργείας καλύπτεται μέσα σε εισαγωγικά με ημίμετρα, δηλαδή τετράωρα, οπότε βγαίνεις από την ανεργία, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορείς να καλύψεις τις ανάγκες σου. Όσο και να πιστέψω ότι ένας 22χρονος ή ένας 24χρονος δεν έχει τις ίδιες ανάγκες με κάποιον που έχει οικογένεια. Αλλά και πολύ δεν καλύπτεται. Είναι πάρα πολύ λίγα αυτά που λαμβάνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν την τύχη, γιατί είναι ιδιαίτερες συνθήκες, δεν είχαν την τύχη να αυξήσουν το μορφωτικό. Γιατί όσο μπορείς να αυξήσεις το μορφωτικό σου επίπεδο, σίγουρα μπορείς να καλυτερεύσεις και τη ζωή σου. Δεν είναι όμως τα ίδια. Δεν είναι οι ίδιες προσλαμβάνωσες, δεν ξεκινάνε με το ίδιο μετερίζει, ας πούμε, που θα ξεκινήσει κάποιος άλλος σε μια περιοχή. Έχει άλλες δυνατότητες ένας νέος άνθρωπος. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα να προχωρήσουμε
στην τοποθέτησή σας περί των δηλώσεων του κύριου Τσίπρα, όπου την περασμένη εβδομάδα είπε σε εκπομπή ότι αναλαμβάνει την ευθύνη και δέχεται το ρίσκο να κολλήσουν ιό στα συλλαλητήρια οι άνθρωποι, καθώς και το της αντίπερα όχθης, τα συμβάντα περί του δείπνου στην Ικαρία και τα ντοκουμέντα που αναρτήθηκαν στην ΕΡΤ σχετικά με την απόκρυψη των στοιχείων. Μίσους με 25, επειδή δεν μπορώ να χρησιμοποιώ μια τοποθέτηση που έχει κάνει ένας άλλος αρχηγός κόμματος. Μίσους με 25 στο 17 Νοέμβρη. Ήμασταν πάρα πολύ, δηλαδή κρατήσαμε και είχαμε όλα τα μέτρα ασφαλείας, με βλάβια. Πήγαμε μόνο κλέπτες, ζητήσαμε τα μέλη μας να μην έρθουν. Και πάλι δεν μας επέτρεψε η αστυνομία να φτάσουμε μέχρι την πρεσβεία. Το ιδεολογικό άδωτο, κατά μία έννοια. Εμείς ως ΜΕΡΑ25 τηρήσαμε σε κάθε, δηλαδή σε κάθε περίπτωση, όποτε και να συμβεί αυτό, είτε με την νεολαία του ΜΕΡΑ25, κρατάμε τα μέτρα ασφάλειας. Από εκεί πέρα, αν με ρωτάτε για ποιο λόγο το είπε, επειδή άκουσα όλη τη συνέντευξη, προφανώς είχε και ένα, και το δεύτερο μέρος, ότι να μην φέρνετε νομοσχέδια τα οποία παρακινούν τον κόσμο να διαδηλώσει. Αυτό. Τώρα, όσον αφορά τον Πρωθυπουργό της χώρας, στην Παρασκευή είδαμε κάποια μέτρα να τα εξαγγέλνουν ότι θα μέχρι τις 6 το Σαββατοκύριακο. Ότι θα πρέπει να, μετά τις 6 να μην υπάρχει καμιά. Να μην μετακινείται ο κόσμος. Και όποιος μετακινείται, φυσικά θα παίρνει, θα του κόβεται πρόστιμο. Και απ' την άλλη, βλέπουμε έναν πρωθυπουργό και έναν επιστήμονα, τον κύριο Στεφανάδη, στο σπίτι του, μάλλον 40 ανθρώπους, να μην τηρούν κανένα μέτρο. Η ώρα που ήταν εκεί ο πρωθυπουργός ήταν αρκετή, γιατί υπάρχει και ντοκουμέντο πάνω σε αυτό. Και υπήρχε και μια έντονη αντίδραση στα social media. Αλλά αυτό για άλλη μια φορά δεν μας εκπλήσει το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιλέγει με ραβασάκια προς την ΕΡΤ και προς όλες τις κατευθύνσεις των υλικών καναλιών να έχει συγκεκριμένα πει ότι θα κόψετε φωτογραφίες με τον κύριο Λιγνάδη για να μην συνδεθεί με κυβερνητικά στελέχη και απ' την άλλη δεν θα έχετε καμία. Δεν θέλουμε καμία εικόνα από την Ικαρία που έπαιξε για 3 δευτερόλεπτα. Τίποτα άλλο. Για να μην υπάρχει όξυνση από την κοινωνία. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν σημαίνει σε καμία άλλη δημοκρατική χώρα. Και πέρα από αυτό είναι και ηθικό θέμα. Όταν εμείς σε ανθρώπους των 700 ευρώ και τώρα με τις αναστολές εργασίας βλέπουμε ότι παίρνουν όλοι στα 500 ευρώ και τους βάζουμε πρόστιμα άπαξ και βγουν 9 και 4 και έχουμε έναν πρωθυπουργό της χώρας και κάνει και σημαίνει αυτά τα πράγματα. Λειτουργεί με 2 μέτρα και με 2 σταθμά. Και να θυμηθώ και ένα γεγονός. Είχαμε δει και μια κυρία 80 χρονών που είχε χάσει παιδί και εγγόνια και της κόψανε ένα πρόστιμο. Βέβαια αυτό διορθώθηκε. Αλλά το τονίζω εδώ για να καταγραφεί ότι δεν λειτουργεί σίγουρα με δημοκρατικότητα απέναντι στην κοινωνία, απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που τελικά τους ψήφισαν. Γιατί ήταν η μεγαλύτερη πλειοψηφία του κόσμου. Κλείνοντας, θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή είδα και στο Twitter κάποιες δηλώσεις σχετικά με την σφοδρή κακοκαιρία που βιώσαμε, η οποία επέφερε το κλείσιμο της Εθνικής Οδού, τον αποκλεισμό ανθρώπων στα σπίτια τους, στην Πεντέλη, στο Διόνυσο, αλλά και την διακοπή ρεύματος και νερού σε πολλά σημεία, της Αττικής ιδιαίτερα. Είχαμε 250.000 ανθρώπους, 250.000 κατοίκους της χώρας, σπίτια μάλλον συγκεκριμένα, που δεν είχαν ρεύμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πάλι, ενώ το γνώριζε η κυβέρνηση μια εβδομάδα πριν, ότι θα υπάρχει αυτή η κακοκαιρία, η σφοδρή κακοκαιρία και η επιπτώση που θα έχει. Ήταν πάλι έναν πρωθυπουργό να είναι στο Ντακάπο, στο Κολωνάκι και να πίνει καφέ. Αν τελικά ήταν ένα οποιοδήποτε πολίτη, θα έπαιρνε τον ρυθμό. Το τονίζω αυτό, είναι σημαντικό να καταλάβει. Και τελικά η διδικομανία της κυβέρνησης οδήγησε πάλι σε έναν αποτελεσματικότητα
Και δυστυχώς λυπάμαι πραγματικά που είδαμε και τρεις νεκρούς. Αν ίσως έτσι πληροφορίζουν. Ενώ δεν έχω ξεπεράσει τους τρεις. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη, κυρία Πατζίδη. Να είστε καλά. Να ευχηθώ το καλύτερα στη Βουλή, σε προσωπικό επίπεδο και επαγγελματικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ για τη συνέντευξη. Καλό σας βράδυ. Εσείς μείνετε μαζί μας, γιατί έχουμε ακόμη λίγη ωρίτσα, οπότε να πάμε έτσι να σχολιάσουμε την επικαιρότητα και όσα είδαμε. Είδαμε λοιπόν, παρακολουθήσαμε την εκπομπή Peaky Blinders άλλο ένα βράδυ Τετάρτης. Διαφορετικό ωστόσο, καθότι ήταν η πρώτη μας πολιτική συνέντευξη, και για όσους ρωτάτε, φυσικά και θα έχουμε και άλλους πολιτικούς από όλους τους κομματικούς συνδυασμούς, όσοι μπορούν να έρθουν, όσοι θέλουν να έρθουν. Ζούμε πολύ σημαντικά πράγματα, τόσο με τον κορονοϊό, όσο και με το νομοσχέδιο, το καινούριο, περί της αστυνόμευσης και των βάσεων στα πανεπιστήμια. Είναι πολύ σημαντικό να τοποθετούνται όλοι, να ακούμε τις απόψεις τους. Εγώ να ευχαριστήσω και από εδώ την κυρία Μαρία Πατζίδη από το Μέρα 25 για αυτή τη συνέντευξη. Την ακούσαμε, τις τοποθετήσεις της, και πραγματικά εύχομαι η εκπομπή μας να συνεχίσει να δίνει βήμα σε όλους όσους επιθυμούν με πολύ όμορφο τρόπο, με σωστές τοποθετήσεις, σωστές, τι εννοώ, που προάγουν τη δημοκρατία και μόνο, να έρχονται. Τιμή μας λοιπόν. Όπως σας είπα, και για να ελαφρύνουμε λίγο, σε περίπτωση που βάρινε η συζήτηση, γιατί πολλοί με ρωτάτε κατά πώς γίνεται να έχουμε πολύ τα πολιτικά σε αυτή την εκπομπή, νομίζω ότι είναι η ώρα να συζητάμε για πολιτική. Τα πάντα είναι πολιτική, και από πέρσι το Δεκέμβριο ζούμε βαθιά πολιτική κρίση. Αν πρέπει να εξαιρεθεί η κρίση που βιώνουμε όλα αυτά τα χρόνια από το 8. Το ζητούμενο είναι ότι χθες είδαμε μία άσπρη μέρα. Είναι αυτό που λέμε, ότι αν δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, έρχεται το βουνό στο Μωάμεθ, και κάπως έτσι ήρθαν τα χιόνια, ήρθαν τα κρύα και τα βουνά και σε εμάς, στις περιοχές έτσι της Αττικής, μέχρι που είδαμε πολύ ωραίες μεν, αλλά πρωτόγνωρες φωτογραφίες, ακόμη και από την Ακρόπολη χιονισμένη. Και δεν ξέρω αν έχουμε ξαναδεί την Ακρόπολη χιονισμένη. Νομίζω ούτε το 2004 είχαμε δει την Ακρόπολη χιονισμένη. Καταπληκτικά πλάνα. Υπάρχει και μια φωτογραφία πολύ viral, η οποία κυκλοφορεί και νομίζω την έχουμε δει όλοι στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ωνάση. Αυτό που έχω να πω είναι ότι δυστυχώς, αν και
οι άνθρωποι του καιρού μας λέγανε και μας προειδοποιούσαν για τη σφοδρή κακοκαιρία η οποία μας έκανε και καλό και είδαμε μια άσπρη μέρα μέσα στις τόσες μαύρες. Το ζητούμενο είναι ότι μας βρήκε λίγο προετοίμαστους. Είδαμε πολλά νοικοκυριά να χάνουν ρεύμα, νερό για πάρα πολλές ώρες και μέχρι και σήμερα που μιλάμε από χθες το βράδυ, τις βραδινές απογευματινές ώρες μέχρι και σήμερα αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Δεν θα σας κρύψω ότι μπαίνοντας στα social media είδα πολλούς ανθρώπους να παίρνουν τον πάγο που λιώνει και να τον μετουσιώνουν σε ζεστό νερό προκειμένου να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ενώ από την άλλη άνθρωποι που μένουν σε περιοχές όπως ο Διόνυσος είδαμε να αποκλείονται και να μην μπορούν όχι μόνο να πάνε στις δουλειές τους, να μετακινηθούν μέσα, αλλά και να μην μπορούν να βγουν από το σπίτι τους. Το ζητούμενο είναι ότι είδαμε μέσα στα τόσα ωραία τοπία και άσχημα και επικίνδυνα όπως τον πέφτουν δέντρα, οπότε νομίζω ότι χρειάζεται προσοχή αυτές τις μέρες, όχι τόσο γιατί υπάρχει επικινδυνότητα μιας που τα περισσότερα χιόνια έχουν λιώσει, ειδικά εδώ στην Αττική, στη Νέα Σμύρνη και ούτω καθεξής. Το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε να καταστήσουμε δυνατές τις πρώτες μας ανάγκες, όπως είναι το ρεύμα και το νερό, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει σε τέτοιες καταστάσεις. Και όπως βλέπουμε, το να σου λείπουν τα βασικά είναι πολύ σημαντικό και το διαπιστώνουμε αυτές τις μέρες, νομίζω, πολύ καλά. Και πριν κλείσουμε, γιατί σήμερα η μέρα ήταν
γεμάτη, μπορεί να μην ήταν γεμάτη στην ώρα, αλλά ήταν γεμάτη σε αυτά που ακούσαμε και εννοείται με τη συνεντευξιαζόμενη. Θέλω να σας πω ότι την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου κυκλοφορεί η εφημερίδα Προφήτης, όπου είναι τοπική και στην οποία φυσικά έχω τη χαρά και την τιμή να συμμετέχω με το πρώτο μου άρθρο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα θα το δείτε εκεί, δεν θα σας πω τίποτα, γιατί θέλω να το κρατήσω για έκπληξη, μπας και χαρούν και δική μου δηλαδή, αν και ξέρουν, αλλά θέλω να σας το κρατήσω για έκπληξη με τον Προφήτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ για έτσι την εμπιστοσύνη, γιατί θέλει να σε εμπιστεύονται οι άνθρωποι για να κάνεις, για να πάρεις το λόγο, όπως έχουμε ξαναπεί. Ο δημόσιος λόγος είναι κέριος, είναι σημαντικός, αλλά καμιά φορά μπορεί να είναι και επικίνδυνος, γιατί αν επηρεάζει σε κάποιους ανθρώπους, δεν το λέω επί προσωπικού, αλλά γενικότερα καταλαβαίνετε ότι τόσο οι άνθρωποι στη δημοσιογραφία, όσο και στην πολιτική, οπουδήποτε εκτίθενται και επηρεάζουν, μπορούν να επηρεάσουν ένα σύνολο, ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξεφύγουν, οπότε θέλουμε και χρειάζεται προσοχή. Το είδαμε και την περασμένη εβδομάδα με όλα αυτά που γίνανε και υπόθηκαν σε εκπομπές. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε πιο σύντομα. Να είστε καλά. Να ευχηθώ στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποκλειστεί από τα χιόνια, γιατί ένα συμβάν μπορεί να είναι όμορφο αλλά και επικίνδυνο ταυτόχρονα, αν δεν μεριμνούν οι εκάστοτε άνθρωποι, να προσέχετε, γιατί το χιόνι όταν λιώνει και γίνεται πάγος, αρχίζει και γίνεται επικίνδυνο αν δεν είναι μαλακό, οπότε να προσέχετε, να είστε καλά. Θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη, μπορεί να τα πούμε με συνέντευξη, μπορεί και όχι, θα δείξει. Να είστε καλά, ήταν το Peaky Blinders μέσα από το nstv.gr, κάθετος NSTV Live, κάθε Τετάρτη στις 9. Να είστε καλά, ήμουν η Ιωάννα Τρίγκα με την Μαρία Πατζίδη σήμερα. Θα ανέβει και η εκπομπή, θα μπορείτε να την απολαύσετε μέσα από το Νέα Σμύρνη TV στο YouTube. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.